Επομένως, αυτή τη στιγμή είμαστε σε άλλο θέμα. Είπαμε, έχουμε τον αντιβαρυτικό κινητήρα για τον οποίο συζητήσαμε και λέμε πώς τροφοδοτείται για να λειτουργήσει. Ακριβώς. Τι μέγεθος έχει αυτή, ας την πούμε, η μπαταρία, σαν μπαταρία αυτοκινήτου ή πιο μικρή? Η μπαταρία είναι πολύ μικρή. Παραδείγματος χάρη, μέγεθος ενός τασάκι μπορεί να συσσωρεύσει μια ενέργεια την οποία δίνει η επιφάνεια του ήλιου. Θα τη μαζέψει μια φαράδα, ας πούμε, μέσα σε ένα τασάκι. Αυτή την ενέργεια πού την παίρνει, από φωτόνη, από το περιβάλλον? Ακριβώς. Και συσσωρεύεται εκεί μέσα. Συσσωρεύεται. Είναι ειδικά συσκευασία που συμμαζεύει και μετατρέπει, ας πούμε, τη μετατροπή. Εντάξει, την ξέρει ότι οποιοδήποτε φυσικός, πώς γίνεται από μια ενέργεια στην άλλη. Απλώς είναι. Απλά θέμα, το θέμα είναι πώς μαζεύεται στην ενέργεια των φωτοκινήτων, την κάνετε ηλεκτρική και μαζεύεται τόσο πολύ ενέργεια. Ακριβώς. Και μετά από την ηλεκτρική την κάνουμε ό,τι θέλουμε. Επομένως, αυτή η ειδική, αν την ονομάσουμε μπαταρία, μπαίνει μέσα στην αντιβαρυτική μηχανή, η οποία αντιβαρυτική μηχανή μπαίνει μέσα στο ΕΚΙΠ ή σε οποιοδήποτε άλλο. Δεν είναι ανάγκη να μπει στο αντιβαρυτικό κινητήρα. Μπορεί να μπει, ας πούμε, αυτή η μπαταρία μέσα στο ίδιο το όχημα και να λειτουργούν παράλληλα, ας πούμε, κινητήρας μαζί με την μπαταρία αυτή. Μάλιστα. Και οτιδήποτε άλλο. Δεν μου λες, δηλαδή, με την ίδια τεχνολογία μπορώ να καταργήσω το κάψιμο του άνθρακα, πετρέλαια, κυροζίνες, αυτά τελειώνουν? Ακριβώς. Γιατί εμείς θεωρούμε. Εμείς όταν λέω, αυτό είναι που λέμε στα αγγλικά free energy, ελεύθερη ενέργεια επομένως. Ναι, εμείς που είχαμε, ας πούμε, σχεδιάσει όλο αυτό το σύστημα, ξεκινήσαμε με ένα σκεπτικό, ότι είναι έγκλημα να καίει κανένας κάψιμο για να ζεσταθεί. Να καίει κανένας κάψιμο για να δώσει φως. Και είναι έγκλημα να πας και να πληρώνεις τις διαρκώς αυξανόμενες τιμές πετρελαίου, από αυτούς που ελέγχουν την οικονομία. Ακριβώς. Άρα εσείς βρήκατε έναν τρόπο να παίρνετε ενέργεια από τη φύση, να τη μετατρέπει σε ηλεκτρική. Βρήκατε έναν τρόπο να κάνετε αντιβαρυτικό κινητήρα, είχατε και το όχημα χωρίς αντιστάσεις. Μα αυτή η ενέργεια είναι παντού. Αυτή η ενέργεια υπάρχει παντού γύρω μας.